Για μας έφτασε πλέον μια πολύ ευχάριστη ημέρα. Αύριο το πρωί η αποστολή της Αλτέρνα Μεσσηνία, η οποία εκπροσωπεί πέρα των 10 τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδικοτήτων, ταξιδεύουμε για να συμμετάσχουμε στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το προσοχές τριήμερο. Ήδη έχουν κανονιστεί 42 επαγγελματικές συναντήσεις B2B με πρακτορία τα οποία είναι από τις βόρειες χώρες Ευρώπης έως τα Ηνωμένα Εμιράτα. Ευελπιστούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα μέσα από αυτές τις συναντήσεις και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης να χαιρετήσουμε και την παρουσία αρκετών παραγωγών τοπικών προϊόντων του νομού μας, οι οποίοι βοηθούν στην αποστολή αυτή, είτε συνδράμοντας με προϊόντα τα οποία θα βάλουμε μέσα στα λεγόμενα gift box για να δώσουμε στους πράκτορες με τους οποίους έχουμε επαφές, είτε με το εκθετήριό τους, είτε με τις συμφωνίες που θα κλείσουν και αυτοί για ανάπτυξη δικτύου πώλησης τοπικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Αλτέρνα Μεσσηνία, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια και πολλές αναποδίες για να πούμε την αλήθεια, καταφέρνει και πάει στη Θεσσαλονίκη. Το λέμε αυτό γιατί είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 3 μήνες. Φτάσαμε στην αντίθετη μεριά, τα είχαμε ξαναπεί. Τελικά, με το που ακούστηκε ότι δεν θα πάμε, βρεθήκαν άνθρωποι που στήριξαν αυτή ακριβώς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αξίζει να το πούμε ότι η Αλτέρνα Μεσσηνία είναι ένα κλάστερ επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, παραγωγών που για πρώτη φορά ανεβαίνουν ανεξάρτητα στη Θεσσαλονίκη. Το λέω αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μεγάλο περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, αλλά εμείς ανεβαίνουμε για να φέρουμε κόσμο στην Καλαμάτα. Με άλλα λόγια, να πουλήσουμε ελκυστικά τουριστικά πακέτα, κυρίως σε αυτό που λέμε τουριστικά επίσης στην off-season εποχή, δεν μιλάμε δηλαδή για Ιούλιο-Αύγουστο. Και είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε χτίσει γερές συνεργασίες, υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και βρίσκουμε στον δρόμο καινούριους φίλους επαγγελματίες που θέλουν να είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Αξίζει να σας πω ότι βρήκαμε και ανταπόκριση από τους τουριστικούς, ας το πω, δήμους της Μεσσηνίας. Έχουμε πάρει διαφημιστικό υλικό από το Δήμο Καλαμάτας, από το Δήμο Μεσσήνης, από το Δήμο Πύλου Νέστερος και από το Δήμο Δυτικής Μάνης για να διαφημίσουμε και τις ομορφιές της περιοχής. Θα θεωρήσουμε μεγάλη επιτυχία αν κλείσουμε έστω και μια συμφωνία. Όπως σας είπε και ο κύριος Γιαννής, έχουμε κλείσει 42 επαγγελματικά ραντεβού, στην γλώσσα του τουρισμού τα λέμε B2B, με πράκτορες από την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο, μέχρι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, Πολωνία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Ρωσία, Ουκρανία, Ελβετία, πάρα πολλές χώρες. Όλη την Παρασκευή και το Σάββατο, η μισή από τους ανθρώπους της αποστολής θα είναι και θα μιλάνε και θα πουλάνε με την καλή λέξη την Καλάμάτα, τη Μεσσηνία. Αυτό θα είναι το top. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια η έκθεση φιλοξενία έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, χάρη κυρίως στις κινήσεις, και αξίζει να το πούμε, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του κυρίου Μπουτάρη, έχει πολλά ενημερωτικά σεμινάρια και συνέδρια, έχει workshops, είναι ένας κόσμος του τουρισμού, ένα μελίσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι πέρασαν 20.000 επισκέπτες. Και σύγκληση επισκέπτες να βρούμε. Επίσης, εμείς έχουμε φροντίσει και για 2-3 ωραία δώρα, για να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο, το κοινό της Θεσσαλονίκης. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Και οι άνθρωποι που είμαστε κοντά στον τουρισμό, και θέλω να ευχαριστήσουμε και τη τηλεόραση NET που είναι σε κάθε προσπάθεια, το ξέρετε ότι δεν σταματάει ποτέ. Ο τουρισμός δεν είναι 2 μήνες που έχουμε κόσμο. Ο τουρισμός ξεκινάει για τη σεζόν του 17 από το Σεπτέμβριο, για να μπορέσουμε το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Επειδή έχει γίνει σχετικός θόρυβος σχετικά με την υποψηφιότητα της Καλαμάτας, αν σε μια συνάντηση B2B σας ρωτήσει κάποιος γιατί τελικά η πόλη που έρχεστε δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, τι θα του πείτε? Θα του πω ότι έχω στενοχωρηθεί που δεν είμαστε εμείς η πολιτική πρωτεύουσα, αλλά πιθανόν θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, κάτι άλλο έγινε καλύτερα από την Ελευσίνα.